Λογικής καλλιέργειας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, το παραδοσιακό. Παναγιώτης Νικολόπουλος. Σολομού 75. Τηλέφωνο 2610 313 194. Θα είμαστε πάντα σύμμαχοι των δικών σας γευστικών αναζητήσεων. 2012. Η Ξυλεμπορική Πατρών παρουσιάζει στο νέο εκθεσιακό της κέντρο, στην ακτή Δημαίων 167, μια εντυπωσιακή γκάμα από αξεσουάρ ντουλάπας και κουζίνας. Παρκέτα, στέγες, πόρτες, πόμολα, κουρτινόξυλα, εξοπλισμούς καταστημάτων, πάγκους, σόμπες, πέλετς. Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία, Ξυλεμπορική Πατρών ΑΕ. Νέος εκθεσιακός χώρος. Ακτή Δημαίων 167, Πάτρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή μεγάλη εβδομάδα. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του Αχάια. Κρίσιμη αυτή η εβδομάδα για την κυβέρνηση και τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για μαθητευόμενους μάγους, ενώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν την αισιοδοξία τους για συμφωνία. Οι μέρες κρίσιμων επαφών για την κυβέρνηση είναι αυτές που έρχονται. Ο Γιάννης Βαρουφάκης μπορεί να διαβεβαίωσε την πρόεδρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πως θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, όμως η διαπραγμάτευση συνεχίζεται με φόντο τις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση που συνεχίζεται. Όσο περνάει ο καιρός, θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μια λύση. Εντούτοις, παρόλο που πήραμε μια τετράμινη αναβολή κατά κάποιο τρόπο και πετύχαμε μια τετράμινη συμφωνία, αυτό που διαφαίνεται από όλο το διάστημα που περνά είναι ότι η διαπραγμάτευση γίνεται μέρα με τη μέρα, καθημερινά και εσωτερικά και εξωτερικά. Συνεχίζουμε τον αγώνα, δεν κάνουμε πίσω από αυτά που έχουμε θέσει. Μια μεγάλη εβδομάδα για τη θρησκεία και για την πίστη μας και μια μεγάλη εβδομάδα για την πατρίδα μας. Όσον αφορά τη θρησκεία και την πίστη μας, να ευχηθώ σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Όσον αφορά όμως την πατρίδα, δυστυχώς μια δύσκολη εβδομάδα ξεκινάει, μια μεγάλη εβδομάδα που οι μαθητευόμενοι μάγοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις, πρέπει να καταλάβουν ότι κυβερνούν και η χώρα δεν αντέχει άλλο παιχνίδια και αναμονές. Δεν αντέχει άλλο πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Δεν αντέχει άλλο να στεγνώνει η αγορά, δεν αντέχει να μείνουν απόλυτες οι λαμπάδες και τα αρνιά στα τσιγκέλια. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη στάση με την οποία καλούμε την κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα εθνικό μέτωπο χειρισμού όλων αυτών των κέριων ζητημάτων τα οποία κρίνουν την τύχη και το μέλλον του ελληνικού λαού. Το να καταλήγουμε σε κινήσεις της τελευταίας στιγμής, των τελευταίων ημερών, ενώ συγχρόνως καθησυχάζουμε τον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι το λιγότερο ανεύθυνο. Από εκεί και πέρα, το αν υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε να αποδειχθεί. Καθοριστική σημασία είναι το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα, ενώ η 9η Απριλίου είναι για έναν ακόμα λόγο σημαντική ημερομηνία. Η χώρα εκείνη τη μέρα θα πρέπει να καταβάλει τη δόση των 448 εκατομμυρίων ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η αισιοδοξία του κ. Βαρουφάκη δυστυχώς δεν αντικατοπτρίζεται στην αγορά. Η πραγματική αγορά, η πραγματική οικονομία, ξέρετε, εκτός από μισθούς και συντάξεις, υπάρχουν και άνθρωποι εκεί έξω που επιχειρούν. Και είναι πολλοί. Και κανείς δεν ασχολείται μαζί τους και δυστυχώς ούτε ο κύριος Βαρουφάκης. Θα ξεδιπλώσουμε μια διαφορετική διπλωματική και εξωτερική πολιτική από όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούμε να πετύχουμε και να κερδίσουμε σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις διεθνείς σχέσεις όσα δυνατότερα ωφέλη μπορούμε για τη χώρα μας. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κύριε Αγκάθια, φαίνεται πως είναι το δημοσιονομικό, το ασφαλιστικό και τα εργασιακά. Αυξημένο το ενδιαφέρον των φορολογούμενων για τις ρυθμίσεις των ΟΑΕ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία απευθύνονται στους φοροτεχνικούς προκειμένου να μάθουν τις λεπτομέρειες για το τι θα γλιτώσουν από επιτόκια και προς αυξήσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 100 δόσεις προς τον ΟΑΕ και οι ρυθμίσεις προς το ΕΤΑΑ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΟΓΑ. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, αφού οι οφειλέτες προσπαθούν να γλιτώσουν ό,τι μπορούν από τις προσαυξήσεις. Έχει όμως μια διαδικασία, δεν έχει την ταχύτητα που έχει εφορία, όπου εμείς εδώ στο γραφείο θα μπούμε μέσα, θα τραβήξουμε την οφειλή και θα κάνουμε τη ρύθμιση μόνοι μας με το φορολογούμενο. Στο ΙΚΑ μπορούμε να το τραβήξουμε, να δούμε, να συζητήσουμε, να του προτείνουμε εμείς, αυτός να πει τις δυνατότητες που έχει, εμείς να του προτείνουμε με βάση τις δυνατότητες αυτές την καλύτερη για αυτόν περίπτωση. Μετά πρέπει να πάει στο ΙΚΑ, έτσι, να κάνει την αίτηση εκεί, να πληρώσει την πρώτη δόση, και μετά είναι μια διαδικασία, δεν νομίζω ότι αφορά τον κόσμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως για το ΙΚΑ πρέπει να έρθει από το γραφείο να συζητήσουμε. Το κεφάλαιο δεν μειώνεται σε καμία περίπτωση, όμως οι φορολογούμενοι θα έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις. Στα ασφαλιστικά, αυτοί οι οποίοι ήταν στη ρύθμιση την προηγούμενη μπορούν να την κόψουν, αλλά δεν θα έχουν 100 δόσεις, θα έχουν μείον αυτές τις οποίες είχαν εκτελέσει. Δηλαδή, αν είχαν μπει στην προηγούμενη ρύθμιση και είχαν πληρώσει 15 δόσεις, τώρα θα πάνε στις 85. Έτσι. Όμως με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου που υπάρχει, και ως προς τα επιτόκια και πάνω από το 15.000 κλπ. Που υπήρχε το ταβάνι τότε, όλες οι ευεργετικές, πώς το λένε, τα ευεργετικά πλεονεκτήματα που είχε αυτή η ρύθμιση, θα τα πάρουν. Μόνο που δεν θα πάρουν τις 100, θα πάρουν 100 μείον. Μείον αυτές που έχουν εκτελέσει. Δεν ισχύει το ίδιο στην εφορία αυτό. Στην εφορία οι 100 παραμένουν 100. Οι επαγγελματίες που έχουν οφειλές, καλό είναι να απευθύνονται στους ειδικούς προκειμένου να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν από σήμερα εντατικούς ελέγχους σε καταστήματα αλλά και σφαγεία προκειμένου να διαπιστώσουν την ποιότητα των τροφίμων εν ώψη Πάσχα. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν και στις τιμές και τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα είναι τσουχτέρα. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά κρεάτων από κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Μάλιστα, σήμερα πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας ειδική σύσκεψη παρουσία των διευθυντών των υπηρεσιών. Αυτό που ζητάω σήμερα από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και συντονίζουμε τα κλιμάκια έτσι ώστε σε όλη την Αχαΐα να έχουμε ελέγχους. Ζητάω λοιπόν να είναι επισταμένοι έλεγχοι, ουσιαστικοί και όχι τυπικοί, και κάθε φαινόμενο το οποίο θα παρατηρηθεί να έχει παρανομία, παρατυπία, εσχροκέρδεια, η εντολή είναι να καταπατηθεί άμεσα και να επιβληθούν τα μέγιστα πρόστιμα. Οι έλεγχοι θα γίνονται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στην ποιότητα των κρεάτων. Με δεδομένο ότι φέτος τα αμνοερήφια είναι λιγότερα, υπάρχει φόβος παράνομων ελληνοποιήσεων. Η δεύτερη εντολή που έχει δοθεί είναι να γίνουν έλεγχοι αναφορικά με την τιμή πώλησης των ζώων. Υπάρχει ένα θέμα φέτος με τις ποσότητες. Αυτό έχει υποψιάσει πολλούς από εμάς ότι μπορεί να οδηγήσει σε παρατυπίες, σε παρανομίες σε σχέση με εισαγωγές, σε σχέση με αλλαγή τόπου προέλευσης. Γι' αυτό ευχηθούμε την προσοχή και στον καταναλωτή να προσέχει το κρέας που αγοράζει και τις φραγίδες τις οποίες έχει επάνω του. Θα ανακοινώσουμε και με δελτίο τύπου το τι πρέπει να προσέχει ο κάθε καταναλωτής, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που αυτό το διάστημα εκμεταλλευόμενοι και την ανέχεια του κόσμου ότι μπορεί να το εκμεταλλευτούν, ότι δεν μπορεί να περάσει έτσι, και αυτή την εντολή έχουν πάρει οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Να είναι επισταμένοι έλεγχοι, ουσιαστικοί, και βέβαια να επιβληθούν τα νόμιμα άμεσα σε όποιον παρανομεί. Για το θέμα έχει παρέμβει και ο Σύλλογος Κρεοπολών. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα τα μέλη του ενημέρωσαν τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Πλατανιά, εφιστώντας την προσοχή των υπηρεσιών με στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Με σκοπό την αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου στο κολυμβητήριο της Αγιάς, ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία συζητήσεων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΑΚ. Οι συζητήσεις γίνονται σε καλό κλίμα και από την πλευρά του Δήμου εκτιμάται ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν γίνει οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Σε καλό κλίμα γίνονται οι συζητήσεις μεταξύ Δήμου και εκπροσώπων του ΠΕΑΚ για την παραχώρηση του κολυμβητηρίου της Αγιάς. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να αξιοποιήσει τον περιβάλλοντα χώρο το συντομότερο δυνατόν. Πρόκειται για επαφές που έχουμε με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΑΚ για να δούμε και τις δυνατότητες από τη μεριά τους για να δοθεί ο χώρος στο Δήμο της Πάτρας. Εμείς είχαμε συνάντηση πριν 20 μέρες
στο Υπουργείο Αθλητισμού με τον Γενικό Γραμματέα και περιμένουμε μετά το Πάσχα να έρθει εδώ να δούμε το χώρο, γιατί το αίτημα που θέσαμε στον Υπουργείο και στον Υπουργό είναι ο χώρος αυτός να φτιαχτεί με χρήματα του Υπουργείου και να αποδοθεί στους πατρινούς, και μάλιστα ο χώρος που περιβάλλει το συγκεκριμένο κολυμβητήριο άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις για να χρησιμοποιηθεί, γιατί έχουμε σκοπό το καλοκαίρι από τον Ιούνιο να έχουμε ημερήσιες παιδικές κατασκηνώσεις στο χώρο της ΠΛΑΣ, όπου θα πάνε παιδιά των εργαζομένων και των ανέργων της πόλης μας, και θέλουμε αυτό το χώρο, είναι κρίσιμος χώρος για να αθλούνται και να κάνουν διάφορα παιχνίδια, γιατί είναι ηλικίες που έχουν ανάγκη το παιχνίδι και όχι μόνο. Ο Δήμος διεκδικεί την ενίσχυση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αθλητισμού. Την ίδια στιγμή τονίζει ότι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο χώρο. Θέλουμε αυτό το χώρο άμεσα να αναπλαστεί, να φτιαχτεί. Δηλαδή είναι τόσα γηπεδάκια ανοιχτά, τα οποία έχουν μαραζώσει, έχουν καταστραφεί, έχουν γεμίσει φίδια, χορτάρια, βατράχια, πλην ανθρώπων, και η περιοχή είναι γενικά επικίνδυνη. Θέλουμε λοιπόν να γίνουν μια σειρά έργα εκεί από το Υπουργείο Αθλητισμού. Όμως, άμεσα, τάχιστα, τον επόμενο μήνα, να ξεκινήσουμε να κάνουμε έργα, έστω και με δικές μας δαπάνες, για να παραδοθεί ο περιβάλλον χώρος στα παιδιά της Πάτρας και στο λαό της Πάτρας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή ένα πλάνο μακροχρόνιο που η νέα κυβέρνηση πιθανόν θα μας θέσει για την ανακατασκευή ολόκληρου του γηπέδου, του μάλλον ολόκληρου του κολυμβητηρίου. Ναι. Το κολυμβητήριο τέλος πάντων ας γίνει με τα δικά του σχέδια, ο χώρος, ο περιβάλλον όμως άμεσα πρέπει να παραδοθεί προς χρήση των παιδιών της πόλης μας. Μάλιστα, για το επόμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει την αξιοποίηση και άλλων χώρων. Τη Μεγάλη Τετάρτη, συνάντηση των φορέων της Περιφέρειας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών στο Επίκεντρο, η Δημοπράτηση της Πατρών Πύργου, η οποία θα πρέπει να γίνει άμεσα, όπως τονίζουν οι φορείς. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας χωρίς να έχουν κατασκευαστεί οι τρεις μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, η Πατρών Κορίνθου, η Ιωνία Οδός και η Πατρών Πύργου. Η Πατρών Πύργου, η οποία στη συνέχεια θα επεκταθεί μέχρι και την Τζακώνα. Είχαμε φτάσει ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση, 31 Μαρτίου θα είχαμε δημοπράτηση, με κατάκτηση από την πλευρά της αυτοδιοίκησης. Είχαμε κάνει μέγιστες παρεμβάσεις για να γίνει αυτό το έργο δημόσιο, χωρίς διόδια δηλαδή, κάτι το οποίο είχε επιτευχθεί, και να κατασκευαστεί άμεσα και γρήγορα. Ταυτιζόμενο με την ολοκλήρωση της Πατρών Κορίνθου, αυτό είχαμε ζητήσει και αυτό είχε συμφωνηθεί. Τώρα φαίνεται, με απόβαση του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Σταθάκη, πήγαμε πίσω. Θέλουμε να ελπίζουμε, και αυτό θα θέλουμε να μας ξεκαθαρίσει και ο κύριος αναπληρωτής υπουργός, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση. Εάν δηλαδή αυτό το έργο ήταν τυπική διαδικασία την οποία, σύμφωνα με την οποία το ανέβαλε, γιατί αυτό λέει η απόφαση του υπουργού, λόγω τυπικής διαδικασίας, λόγω προσφυγής μιας εταιρείας και μιας ανάγκης διορθωτικών κινήσεων στα τέφη δημοπράτησης, άρα τυπικό, ή αν είναι ουσιαστικό. Και το ουσιαστικό είναι σε σχέση με την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να εντάξει στο νέο ΕΣΠΑ το έργο ή όχι. Εάν διακυβευθεί η πορεία αυτού του έργου, δεν υπάρχει μέλλον για την περιοχή μας και για την Αχαΐα. Κάνουν λάθος κάποιοι και λένε ότι αυτό το έργο αφορά την Ηλία. Αφορά τα μέγιστα την Αχαΐα. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη Αχαΐας χωρίς να διασυνδεθεί με την υπόλοιπη Πελοπόννησου. Συνεπώς, αυτό το έργο είναι άμεσο, πρέπει να γίνει. Δεν βάζουμε στο τραπέζι τίποτε άλλο πέρα από αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει. Δηλαδή, ότι πρέπει να γίνει άμεσα, να γίνει δημόσιο έργο χωρίς διόδια και να γίνει σε όλο το μήκος. Εάν ο Υπουργός αυτά τα οποία και προεκλογικά δεσμευόταν και η παρούσα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, μας το ικανοποιήσει, θα φύγουμε ευχαριστημένοι. Ιδάλλως, θα μπούμε σε περιπέτειες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ασχοληθεί πολλές φορές και θα ξανασχοληθεί. Άνοιξαν χθες τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα στην Πάτρα. Ο Εμπορικός Σύλλογος είχε προτείνει προαιρετικό άνοιγμα από τις 11 μέχρι και τις 4, ενώ άλλοι έμποροι λειτουργήσαν τα καταστήματά τους μέχρι το απόγευμα. Οι υπάλληλοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Συμβολή των Οδών με Ζώνους και Αγίου Νικολάου. Πάντως, και οι έμποροι που άνοιξαν υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε η αναμενόμενη κίνηση λόγω του καιρού.
Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο εξακολουθούμε να λέμε ποτέ την Κυριακή. Ούτε 7 ούτε 52 Κυριακές τα καταστήματα ανοιχτά. Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να υλοποιήσει τις προγραμματικές της δηλώσεις και να καταργήσει τον αντεργατικό νόμο 4177 του 2013 και να νομοθετήσει την Κυριακή αργία. Εκείνο που πιστεύουμε σαν εργαζόμενοι δεν είναι ότι από τους καταναλωτές λείπουν οι ώρες για να ψωνίσουν, αλλά τα χρήματα. Και πέρα από όλα, στην πορεία έχουμε δει και έχουμε διαπιστώσει ότι ούτε οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν, ούτε ο τζίρος στα καταστήματα. Άρα η Κυριακή απλά παίρνει μία μέρα άλλη, τη Δευτέρα, τη Τρίτη, στο τζίρο και τίποτα περισσότερο. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ενάντια στο άνοιγμα. Ενάντια στο κυριακάτικο άνοιγμα, διότι με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους, αναγκάζονται να εργάζονται κατά τις Κυριακές, οι οποίες είναι οι μέρες ξεκούρασης για τους εργαζόμενους. Ένα μήνυμα το οποίο στέλνουμε ως εργαζόμενοι σύσσωμοι, στο πλευρό βεβαίως και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, είναι ποτέ την Κυριακή. Ο αγώνας των εργαζομένων συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι φαίνεται να ξεχνιόνται οι προεκλογικές δεσμεύσεις της υφιστάμενης κυβέρνησης. Το Εθνικό Κέντρο συμπαραστέκεται στην απεργία που έχει διακηρύξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Ζητάμε και εμείς την κατάργηση του νόμου 4177 του 2013, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν απέδωσε. Έχει αποσυντονίσει τη ζωή των εργαζομένων στα καταστήματα και την προσωπική και την οικογενειακή. Θεωρούμε ούτε και στους καταστηματάρχες απέδωσε αυτό το μέτρο, οπότε ζητάμε την κατάργησή του. Είμαστε εδώ στον αγώνα. Θέλουμε να καταργηθεί η Κυριακή, όχι στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Ας φέρει επιτέλους η κυβέρνηση τον νόμο που καταργεί τις Κυριακές όπως υποσχέθηκε στη Βουλή. Ο αγώνας μας θα δικαιωθεί και θα δικαιωθεί με δυναμικό τρόπο. Πρέπει όλοι να καταλάβουν το ότι η Κυριακή το μόνο που θα φέρει θα είναι επιπλέον λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όπως έχουμε πει έχουμε αρκετές καταγγελίες από εμπορευπαλλήλους το οποίο δεν πληρώνεται τα εξτρά που δικαιούνται για την Κυριακή. Πρέπει να καταλάβουν όλοι το ότι η Κυριακή είναι ιερή για μας. Θα δώσουμε την τελική μάχη μέχρι να καταργηθεί αυτό το μέτρο, το οποίο το θεωρούμε απαράδεκτο. Ο Εμπορικός Σύλλογος, εκεί που ξεκίνησε δυναμικά για το ποτέ τις Κυριακές, στην τελευταία Κυριακή άλλαξε ρότα. Μήπως αυτή τη στιγμή λόγω του ότι άλλαξε και η κυβέρνηση. Είμαι της άποψης ότι, ενώ είμαι κατά των Κυριακών, ότι τουλάχιστον τρεις Κυριακές το χρόνο, δηλαδή παραμονή Πάσχα, όπως είναι τώρα παραμονή Μεγάλης Δευτέρας, παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα πρέπει να ανοίγουν. Φυσικά σήμερα δεν μας ευνοεί και ο καιρός, γιατί αν είχε έναν ήλιο θα μπορούσε ο καταναλωτής να βγει στην πόρτα και για να πιει τον καφέ του και ταυτόχρονα να κάνει μια βόλτα στην αγορά, οπότε τα καταστήματα θα είχαν πολύ περισσότερη δουλειά. Παρ' όλα αυτά όμως ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Πιστεύουμε ότι όλο για κάποιους θα κατέβει. Σιγά σιγά βλέπουμε δειλά-δειλά να γεμίζει η αγορά περισσότερο κόσμο. Μας τα χάλασε λίγο καιρός. Εντάξει, κατεβαίνει, έχει κατέβει κόσμος, γυρίζει στην αγορά, κάνει την έρευνά του αρχικά. Η κίνηση θα είναι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα και πιστεύω και μετά τη Μεγάλη Πέμπτη Παρασκευή. Πιστεύετε ότι η Κυριακή των Βαΐων είναι μία από τις Κυριακές που πρέπει να ανοίγουν τα καταστήματα? Το λέω με την έννοια ότι έχει παρατηρηθεί και από πέρυσι ότι είχε τη μεγαλύτερη κίνηση. Εντάξει, εγώ γενικά είμαι ενάντια των Κυριακών. Έτσι. Από εκεί και πέρα, σαφώς, άμα είναι όλη η αγορά ανοιχτή, θα κατέβει ο κόσμος. Και για με αυτό τη λογική έχουμε ανοίξει και εμείς σήμερα, αλλιώς δεν θα ανοίγαμε. Ξεχωριστή κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες στην πλατεία Γεωργίου τα μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου. Εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για το κυριακάτικο άνοιγμα, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουν την εφαρμογή του στην πράξη. Παράλληλα, εξαπέλυσαν βολές κατά του Εμπορικού Συλλόγου. Η σημερινή απεργία που έχει προκηρυχθεί στο εμπόριο και στις υπηρεσίες είναι μία απάντηση στην επίθεση που δεχόμαστε εμείς εργαζόμενοι από τους μεγάλους εμπόρους και από τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους που θέλουν στα σμπαραλιασμένα ωράρια και στους μισθούς να προσθέσουν και ένα ακόμα μέτρο αυτό της κυριακάτικης αργίας. Θέλουν να μας πάρουν τη μέρα που ξεκουραζόμαστε, που δραστηριοποιούμαστε στα σωματεία μας, που έχουμε πάση περιπτώσει τον ελεύθερο χρόνο μας. Καταδικάζουμε την κυβέρνηση που δεν πήρε το μέτρο αυτό πίσω, όχι ότι περιμέναμε κάτι καλύτερο,
Και επίσης καταδικάζουμε τις πλειοψηφίες στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, στο Σύλλογο Υπεροπαλλήλων Πάτρας και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους Πάτρας, οι οποίοι καλλιεργούν αυταπάτες στον κόσμο και μάλιστα προσκυνούσαν τις εξαγγελίες που κάνανε η κυβέρνηση με το που βγήκε. Εμείς λέμε στον κόσμο να μην έχει αυταπάτες, να οργανωθεί στο σωματείο μας, να παλέψει ταξικά, διεκδικητικά και χωρίς αυταπάτες. Το μήνυμα είναι ότι καμία Κυριακή δεν πρέπει να είναι ανοιχτή. Πρέπει να νομοθετηθεί η Κυριακή αργία για τους εμποροϋπάλληλους, για τους εργαζόμενους, για όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε δικαίωμα στην ξεκούραση, στην οικογένεια. Η πείρα μας έχει δείξει ότι όποτε ανοίξαμε, τζίρους δεν γίνονται, απλά διευρύναμε τα έξοδά μας και οι μοναδικοί που δούλεψαν ήταν τα μεγάλα μαγαζιά. Θέλω να καταγγείλω τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί ενώ είμαστε. Τη διοίκηση βασικά, δύο-τρεις κάνουν κουμάντο γι' αυτό, γιατί ενώ είχαν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση να είμαστε την Κυριακή κλειστή πάντα, αυτοί στο Διοικητικό Συμβούλιο που κάνανε είπαν ότι θα το φέρουν το θέμα στο Προεδρείο. Ο Προεδρείο δεν έγινε ποτέ και αποτέλεσμα ήταν να πάρουν την απόφαση 2-3 άτομα και αυτό φάνηκε μάλιστα από τις παραιτήσεις κάποιων μελών αποθέσεις αντιπροέδρου και κάποιες άλλες εκεί πέρα, ότι δεν συμφωνούν με αυτή την απόφαση, δηλαδή ότι μιλάει για δύο Κυριακές και κατερχεί να ανοίγει την πρώτη Κυριακή προαιρετικά λέγοντας, δίνοντας όμως το ωράριο. Όλα αυτά μου φαίνονται ότι είναι περίεργα πράγματα και περισσότερο υπονομεύουν την περιφρούρηση της Κυριακής για αργία παρά την βοηθάνε. Πουν κόδωνα του κινδύνου για ελληνοποίησης κρεάτων εν ώψη Πάσχα, κλούν οι κρεοπόλες. Μιλούν για αθέμητο ανταγωνισμό με τα σούπερ μάρκετ και καλούν τους καταναλωτές να προτιμήσουν τα τοπικά κρεοπολία. Μάλιστα, το Προεδρείο του Συλλόγου έχει εκδώσει μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση με το τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής όταν αγοράζει κρέας για το σπίτι του. Είναι απλό, πολύ απλό. Δηλαδή, θα κοιτάει τη σφραγίδα που γράφει Ελλάς να είναι ευδιάκριτη. Το χρώμα δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί υπάρχουν και Ρουμανίες με το ίδιο χρώμα, οπότε μην παραπλανηθεί εκεί. Απλά να κοιτάξει να λέει Ελλάς. Πράγματι, όπως είπες, έχουμε έλλειψη φέτος από αρνιά. Αλλά κάνουμε μεγάλον αγώνα και εμείς να μην ανεβάσουμε τις τιμές, γνωρίζοντας τα νοικοκυριά, τι πρόβλημα υπάρχει. Και γι' αυτό θα πιέσουμε εμείς από το δικό μας κέρδος, δεν θα βάλουμε το κέρδος που πρέπει για να μπορέσει ο καταναλωτής να το φάει πιο φτηνά, καλό αρνί ποιοτικό, και να το φάει πιο φτηνό. Γιατί εμείς τον καταναλωτή τον έχουμε κάθε μέρα και κάθε χρόνο, δεν τον έχουμε για μία μέρα μόνο. Στο σούπερ μάρκετ όμως βάζουν κάποιες δελαστικές προσφορές. Ναι, εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται. Εκεί πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πιστεύω είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός με τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει, βέβαια υπάρχει. Όταν ξέρουμε ότι η τιμή του αρνιού είναι 6-6,5 ευρώ και φτάνει με τα έξοδα 8,5, πώς πουλάει ο άλλος 6. Δεν είναι δυνατό να είναι αρνιά αυτά. Κάτι γίνεται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι αμφιβόλου ποιότητος. Χωρίς να λέμε περισσότερα. Άρα λοιπόν να προτιμάει τον κρεοπόλη της γειτονιάς σου. Βέβαια πρέπει να μας εμπιστεύεται, γιατί εμείς είμαστε, σε εμάς αρθεί να κάνει το παραπονό του. Εκεί είναι απρόσωπα όλα αυτά. Εμείς θα τον έχουμε ολοχρονής και θα είμαστε δίπλα του πάντα. Το θαλάσσιο μέτωπο στην πόλη φώναξαν το Σάββατο εκατοντάδες πολίτες και φορείς που συγκεντρώθηκαν στο Μόλο Αγίου Νικολάου. Η συμμετοχή στη συγκέντρωση ήταν μαζική, ενώ ακολούθησε πορεία, χορευτικές εκδηλώσεις και άλλα δρόμενα στο Μόλο. Το σύριαλ της απόδοσης του παραλιακού μετόπου στην πόλη της Πάτρας πρέπει να τελειώσει. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες. Για μας είναι ζωτική σημασίας, είναι όνειρο της Πάτρας και είναι και διέξοδος κοινωνική και αναπτυξιακή για όλους τους πολίτες. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην αδράνεια και να ξεκινήσουν άμεσα όλες οι πρωτοβουλίες για την οριστική παραχώρηση στην πόλη και στους πολίτες. Είναι μια συνέχεια της προσπάθειας που κάνουμε να τελειώσουμε με το θέμα του παραλιακού μετόπου,
να το έχουμε τη δυνατότητα να το ευχαριστηθούμε, να φύγουν τα κάγκελα και τα εμπόδια που έχουμε, να φύγουν τα πλοία από εδώ πέρα, από τη μούρη μας μέσα, που προκλητικά έχουν στηθεί εδώ πέρα, γιατί νομίζουν ότι είναι ο χώρος αποθήκης αυτός ο χώρος. Να στείλουμε το μήνυμά μας σε αυτούς που νομίζουν ότι ο πατραϊκός λαός δεν έχει δικαιώματα και θέλουν να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Για αυτούς τους λόγους τόσα χρόνια δεν προχωράει. Εμείς έχουμε διαμηνήσει σε όλους όσους έχουν ρόλο σε αυτή την υπόθεση, από την κυβέρνηση, από επενδυτές εισαγωγικά και από όλους τους άλλους, ότι αυτό ανήκει στην πόλη μας, ανήκει στους κατοίκους, θα τον ευχαριστηθούμε και σε αυτό δεν θα χωρέσουν τίποτα άλλο. Ένα πρωινό που προσωπικά θα το θεωρήσω γιορτή και θα θεωρήσω ότι ξεκινάει, είναι η αρχή για την οριστική λύση ενός προβλήματος που ταλανίζει χρόνια την πατραϊκή κοινωνία. Ελπίζω να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Είμαι πολύ αισιόδοξη, έχουμε συμβάλει, έχουμε αγωνιστεί. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο για την πόλη, είναι κάτι που η πόλη πρέπει να το πάρει. Η Πάτρα είναι η μόνη παραλιακή πόλη στην Ελλάδα που ο πατρινός δεν μπορεί να απολαύσει το παραλιακό μέτωπο. Ανεπίτρεπτο, καταγγελταίο, χρόνια προσπάθειες από την τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως, από το 10 υπάρχουν δεσμεύσεις από πλευράς κυβέρνησης και δυστυχώς αυτές οι δεσμεύσεις δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, γιατί κάποιοι δεν προχώρησαν και με ευθύνες δικές μας, της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης, όλες διαδικασίες τις νομικές που έπρεπε να προχωρήσουν. Όπως και να είναι, είναι πολύ δύσκολο πάντα η κεντρική εξουσία να παραχωρεί στην τοπική κοινωνία αυτά που θεωρεί δικά της. Ένας αγώνας ακόμα για να πάρουμε αυτό που μας ανήκει. Μεγαλώσαμε σε μια πόλη που μας είχε γίνει καθημερινότητα το ότι έπρεπε να υπάρχουν κάγκελα μεταξύ της πόλης και του λιμανιού και της θάλασσας. Νομίζω ότι ήρθε καιρός να τελειώσει αυτό. Δεν αντέχει πλέον η πόλη τα κάγκελα και το εμπόδιο προς τη θάλασσα. Πρέπει να αναπνεύσει η πόλη. Η περιφέρεια σήμερα συμπαρίσταται στον αγώνα που ξεκινά η νέα δημοτική αρχή, ώστε να ξεπεραστούν τα νομικά εμπόδια που λένε ότι υπάρχουν και που κανένας δεν θέλει να αγγίξει, και εν πάση περιπτώσει η πόλη να αποκτήσει διέξοδο προς τη θάλασσα. Ελπίζουμε αυτές οι μέρες οι ωραίες να μπορεί να τις αξιοποιεί και να τις χαίρεται ο λαός, οι πολίτες αυτής της πόλης, γιατί το λιμάνι ανήκει σε αυτούς. Ανήκει όχι μόνο τώρα, ανήκει και πάντα. Αυτό είναι όνειρο γενιών για την πόλη. Το λιμάνι να είναι ελεύθερο και να υπάρχει πρόσβαση ελεύθερη όλων, να κουμπάει η πόλη, να κουμπάει το μέτωπο το θαλάσσιο. Η σημερινή μέρα είναι μια γιορτή που την αποφάσισε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα και στην οποία συμμετέχει όλος ο πατραϊκός λαός, πιστεύουμε, ομόφωνα και αυτός, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η σημερινή εκδήλωση και κινητοποίηση είναι μια γιορτή, όπως είπα και πριν, το πρώτο βήμα για την οριστική λύση του ζητήματος αυτό που για πολλές δεκαετίες ταλαιπωρεί την πόλη και που πιστεύουμε και θα αγωνιστούμε και εμείς γι' αυτό να κλείσει οριστικά το συντομότερο δυνατό και με την τυπική υπογραφή των νομικών ζητημάτων που πρέπει να κλείσουν. Το παράλιο μέτωπο, όσο δεν γίνει σε χρήση του λιμανιού, να δοθεί στο Δήμο ως κατεξοχήν εκφραστή του λαού της Πάτρας, των δημοτών της, και από αυτού να σχεδιάσει ο Δήμος δράσεις τέτοιες που θα εξυπηρετούν σε συνέργεια με το κράτος την ελεύθερη πρόσβαση του κόσμου και βεβαίως την απόλαυσή του. Στέλνουμε μήνυμα, ελπίζω στέλνουμε μήνυμα ισχυρό και στέλνουμε κυρίως μήνυμα ότι η πόλη ολόκληρη, ο Δήμος και οι φορείς της δεν θα παραιτηθούν μέχρι το πρόβλημα να λυθεί οριστικά. Είναι δικαίωμά μας, είναι δικαίωμα των πολιτών και της νεολαίας να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο, να είμαστε παραλιακή πόλη όπως γεωγραφικά και φυσικά η πόλη μας είναι. Με ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί ένα θέμα που μπορούσε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια μένει ακόμα εκκρεμές. Τον Οκτώβρη του 10 υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο προσωρινής παραχώρησης. Θα θυμάστε την τότε επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του κ. Μπάγκαλου. Είναι το μόνο νομικό κείμενο το οποίο κατοχυρώνει ουσιαστικά το ρόλο του Δήμου στο παραλιακό μέτωπο. Η συμφωνία που είχαμε τότε ήταν να υπάρξουν
νομικές επεξεργασίες για την οριστική παραχώρηση. Δυστυχώς διαπιστώνω ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Οφείλει η κυβέρνηση να τιμήσει την δημόσια δήλωση του Πρωθυπουργού. Και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί. Και τότε η Πάτρα θα έχει να χαρεί 3.400 μέτρα από έναν μακροχρόνιο αγώνα που θα πάρει την οριστική λύση και θα υπάρξει η λύτρωση. Και σήμερα διεκδικεί αυτό που θεωρούμε αυτονόητο, ότι η πόλη πρέπει να βλέπει και να περπατάει δίπλα στη θάλασσά της. Είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε το 2010, συνεχίστηκε και πρέπει να ολοκληρωθεί. Στην τελική φάση ολοκλήρωσης ας εφαρμόσουμε μόνο το αυτονόητο. Αυτό ζητάει η πόλη. Και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας, να έχουμε λάβα αρώμα στην Πάτρα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε εδώ και να στηρίζουμε το αυτονόητο για την πόλη μας. Είμαστε όλοι εδώ, στο κάλεσμα του Δημάρχου, όσο οφείλουμε, και πρέπει όλοι οι πατρινοί να έρθουν για να τελικά να διεκδικήσουμε. Γιατί έφτασε ο κόμπος στο χτένι, δεν πάει άλλο. Το πρόβλημα ήταν διαχρονικό. Το έβαλαν όλες οι δημοτικές αρχές. Ξεκίνησε το 10 με την δημαρχία του Φούρα, του Δημάρχου. Έμειναν κάποιες διαδικασίες, δεν έγιναν ποτέ. Τώρα όμως πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Το ποτάμι βρίσκεται εδώ σήμερα προκειμένου να εκδηλώσει την αυτονόητη συμπαράστασή του στην ελεύθερη πρόσβαση των πατρινών στο παραλιακό μέτωπο. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι πιστός στα βήματα και στα χνάρια που έχουν αφήσει οι προγονείς μας. Το λιμάνι, για το λιμάνι έχουν κάνει πάρα πολλούς αγώνες ο Εμπορικός Σύλλογος. Είναι δημιουργία των εμπόρων και επομένως τώρα που το νέο λιμάνι έχει μεταφερθεί θα πρέπει να αποδοθεί το θαλάσσιο μέτωπο στους πατρινούς. Ήρθε η ώρα η Πάτρα να γίνει παραθαλάσσια πόλη. Ήρθε η ώρα να καταλάβουν οι κυβερνώντες, όποιοι και αν είναι αυτοί, τη δύναμη του λαού της Πάτρας. Αυτό που γίνεται σήμερα και γίνεται για δεύτερη φορά μετά μέσα σε 4 χρόνια, νομίζω ένα μήνυμα ομόνοιας, ενότητας του λαού της Πάτρας, γιατί δεν μπορεί να παραμείνει η πόλη μας η μοναδική φυλακισμένη σε όλη την Ελλάδα, θα έλεγε κανένας όλο τον κόσμο. Μαζί με όλους τους φορείς και το υπαλληλικό κέντρο της Πάτρας ενώνει δυναμικά τη φωνή του για το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης μας. Πρόκειται για στρατηγική σημασίας θέμα και καλούμε τον Πρωθυπουργό να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του για το καλύτερο για το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης μας. Θεωρώ ότι ανήκει στους πολίτες, για τα παιδιά μας, να περπατάμε, να δημιουργούμε διάφορες εκδηλώσεις. Ο αγώνας της διεκδίκησης του θαλασσίου μετώπου συνεχίζεται και θέλουμε να ελπίζουμε και να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα λυθεί οριστικά. Όσο οι απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες, το βιβλιοπωλείο Κύκλος Βιβλίου εξελίσσεται σε κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλιοπωλείο. Κύκλος Βιβλίου. Βιβλία λογοτεχνικά, σχολικά, χαρτικά είδη γραφείου και σε συνεργασία με την εταιρεία Gold Traders, αγορά, πώληση, ενεχειρίαση κοσμημάτων. Με αξιοπιστία, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη. Κύκλος Βιβλίου Gold Traders. Ακροτηρίου 72, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-21-2150. Για λύσεις και ιδέες, μπες στον κύκλο. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Μία ακόμα θαυμάσια πρωτοβουλία έλαβαν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυροκομείου. Συγκέντρωσαν τρόφιμα τα οποία θα μοιραστούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη αλλά και σε δομές αλληλεγγύης. Σήμερα, μάλλον από χτες ξεκινήσαμε, από το πρωί στις 10 η ώρα, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυροκομιού μαζί με τους ενεργούς πολίτες του Ανατολικού Διαμερίσματος κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση, τη συλλογή τροφίμων και φαρμάκων.
για τους συνανθρώπους της συνοικίας μας που αυτές τις μέρες την έχουν ανάγκη, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, και όσα από τα πράγματα μαζέψουμε θα τα δώσουμε και σε δομές αλληλεγγύης πάλι της περιοχής μας. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ ζεστή και πάρα πολύ μεγάλη, θα έλεγα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Από το υστέρημά τους μας φέρανε από γάλατα, όσπρια, ζυμαρικά και φάρμακα. Και φάρμακα θέλω να πω ότι πήραμε και από αυτά που είχαν ο καθένας στο σπίτι τους και δεν τα χρησιμοποιούσαν. Δεν ήταν ανάγκη να φέρουν αντιβιώσεις, ας πούμε, ή καινούργια φάρμακα ή να πάνε να αγοράσουν. Να πω ότι επίσης ο Σύλλογος κάθε χρόνο για την ενίσχυση των δράσεών του κληρώνει και δύο αρνιά, και αυτό ήταν και το κλου, ας πούμε, αυτής της, του διημέρου, το οποίο θα συνεχιστεί και μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Πάλι σε πολύ, με ένα ευρώ λαχνός, πολύ οικονομικά, για την ενίσχυση του Συλλόγου, και από αυτά τα χρήματα πάλι θα βοηθήσουμε και άλλους συνανθρώπους μας. Επίσης, στο χώρο φτιάξαμε χειροποίητες λαμπάδες. Τα μέλη του Συλλόγου μας και ιδιαίτερα τα κορίτσια του χορευτικού, που έχουν μια αστήρευτη φαντασία, φτιάξανε λαμπάδες, τις οποίες θα τις δίνουμε στους μικρούς και μεγάλους, πολύ χαμηλές τιμές και αυτό, και φτιάξαν και διάφορα πασχαλινά δωράκια. Θα θέλαμε όσοι έρθουν στην πλατεία μας να μας ενισχύσουν. Χειροποίητα πασχαλινά δώρα για όλη την οικογένεια μπορείτε να βρείτε στο παζάρι που διοργανώνει και φέτος το Χαμόγελο του Παιδιού στην πλατεία Γεωργίου. Οι εθελοντές βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες και περιμένουν τους πατρινούς προκειμένου να ενισχύσουν το έργο του Συλλόγου. Μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη το Πασχαλινό Παζάρι από το Χαμόγελο του Παιδιού θα βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου. Και αύριο Σάββατο και Κυριακή τον Βαΐο και Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη, καθημερινές από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, συγγνώμη 4 το απόγευμα, θα είμαστε εδώ. Και θα ρω πως όλοι θα έρθετε, γιατί είναι βέβαιο ότι όλοι μαζί, αν ενωθούμε, δεν θα αφήσουμε ποτέ το χαμόγελο να σβήσει από τα πρόσωπα των παιδιών μας. Και είναι πάρα πολλά αυτά και είναι πολλά τα προβλήματα που πρέπει να καλύπτουμε και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Σας περιμένουμε. Όμορφα χειροποίητα και όχι μόνο πασχαλινά είδη για μικρούς και μεγάλους στο Πασχαλινό Μπαζάρ του Συλλόγου το Χαμόγελο του Παιδιού σε συμβολικές τιμές. Για να δώσουμε την ευκαιρία στους φίλους μας να έρθουν να μας στηρίξουν. Όλοι οι εθελοντές, το εθελοντικό δημιουργικό εργαστήριο εδώ στην Πάτρα, φτιάξαμε με μεράκι, με αγάπη, πάρα πολύ όμορφα χειροτεχνήματα, πασχαλινά, λαμπάδες, διακοσμητικά και πολλά άλλα, ακριβώς για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού. Ξέρετε, είναι σίγουρο ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Εξάλλου, μαζί με τον κόσμο προχωρούμε, 20 χρόνια εφέτο κλείνουμε και μαζί έχουμε καταφέρει όλα αυτά που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε πως όποιος δεν προλάβει μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην Όθωνο Σαμαλίας. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του Αχάια. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα. Gala Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Rogalas Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία.